Όλοι εμείς αξιοποιώντας την κρίση μπορούμε μέσα από την ανασύνταξη της αριστεράς και τη σύνδεσή της με τα κινήματα και τα μεγάλα μεταναστευτικά ρεύματα να ξαναγεννήσουμε την ελπίδα και όχι βέβαια για να επιστρέψουμε στον πρώτης κρίσης καπιταλισμό. Η προηγούμενη κατάσταση δεν μας άρεσε. Δεν λέμε να περάσει αυτή η κρίση και να ξαναγυρίσουμε πίσω. Λέμε να μπορέσουμε να αξιοποιήσουμε την κρίση ώστε να φτάσουμε ούτε καν στο σύνθημα που λέγαμε πριν από 2 χρόνια ότι ένας άλλος κόσμος είναι εφικτός. Αλλά να φτάσουμε να λέμε ότι ένας άλλος κόσμος είναι εφικτός μόνο αν είναι σοσιαλιστικός. Έχουμε όλες τις διαβεβαιώσεις ότι είμαστε στην αρχή της κρίσης. Μας περιμένουν πάρα πολλά ακόμα. Και όπως λέει ο ποιητής ο Μιχάλης ο Κατσαρός, μην αμελήσετε, πάρτε μαζί σας νερό. Το μέλλον μας έχει πολύ ξηρασία. Πριν από λίγο, ο Γιώργος ο Θεοδωρόπουλος αναφέρθηκε στη Γαλλία. Είναι εντυπωσιακό το πώς θάβεται από τα μέσα μαζικής επικοινωνίας. Στη Γαλλία, όπως γνωρίζετε εδώ και 2 εβδομάδες, υπάρχει μια πολύ μεγάλη αναμέτρηση. Από τη μια είναι οι εργαζόμενοι και από την άλλη είναι το κράτος των τραπεζών. Η μεγάλη εργοδοσία με αντικείμενο την αύξηση του ηλιακού ορίου της συνταξιοδότησης. 3,5 εκατομμύρια εργαζόμενοι κατέβηκαν για 6η συνεχή φορά σε εθνική απεργία στις 19 του μήνα. Σε 277 πόλεις έγιναν διαδηλώσεις. Μαζί τους συμμαθητές 1.400 λυκείων και φοιτητές 6 πανεπιστημίων, αυτοαπασχολούμενοι και επαγγελματίες βρίσκονται στους δρόμους. 6 μεγαλύτερες συνομοσπονδίες καλούν σε 2 ακόμη πανεργατικές απεργίες, 28 Οκτωβρίου και 6 Νοεμβρίου, κλιμακώνοντας τις μεγαλύτερες σε μαζικότητα και πιο διαρκείς κινητοποιήσεις στην Ευρώπη. Η ανάγνωση αυτού που συμβαίνει στη Γαλλία μας οδηγεί σε ένα συμπέρασμα ότι η αλλαγή της κατάστασης στη στιγμή που έχει ένα παγκόσμιο χαρακτήρα δεν μπορεί παρά να γίνει και με ένα παγκόσμιο τρόπο. Δεν είμαστε από εκείνους που υπερασπίζουν ότι η κινητοποίηση στην Ελλάδα, όσο μαζικές και να είναι, μπορούν να οδηγήσουν στην αλλαγή της κατάστασης. Υποστηρίζουμε ότι παρόλο το χαρακτήρα τον αντιλαϊκό της Ευρώπης των Μονοπωλίων, ο αγώνας συνδέεται άρρηκτα με τους αγώνες των άλλων εργαζομένων. Γι' αυτό η κινητοποίηση στη Γαλλία δίνει το δρόμο. Έτυχε αυτοί να έχουν πάρει τη σκυτάλη. Πριν από 2 χρόνια η Ελλάδα με τον Δεκέμβρη της είχε εκείνη πάρει τη σκυτάλη. Για διάφορους λόγους μείναμε πίσω και πέρασε μπροστά η Γαλλία. Δεν έχουμε παρά να μιμηθούμε και να συμβάλλουμε σε αυτές τις μεγάλες επεργειακές κινητοποιήσεις που μας περιμένουν.